Ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, υπουργός Εργασίας και Απτονημερών Σαμαρά, έρχεται σήμερα στην Πάτρα. Μιλά στην ΟΔΕ ενώπιον βουλευτών, πρώην βουλευτών, στελεχών και παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας. Πρώτη αναφορά, η κυβέρνηση Σαμαρά, η διακυβέρνηση Σαμαρά. Και τι λέει, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά έκανε ακροβασίες και πειραματισμούς. Παίχθηκε, λέει, παιγνίδι στο λαό με το δραχμή και το ευρώ. Και εξηγεί ότι η χώρα έχασε 86 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από τη διαπραγμάτευση. Βάζει και άλλα νούμερα. 2,5 δις ευρώ στήχησε ο Κόφτης, είπε ο κύριος Βρούτσης. Ενώ 21 δις ευρώ ήταν η απώλεια του ΑΕΠ. Το οικονομικό υπόδειγμα της χώρας είχε βρεθεί σε απόλυτη ισορροπία. Χρειαζόντουσαν λίγα μέτρα που μας χώρισαν από την έξοδο από τα μνημόνια και από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Ουσιαστικά ήταν το email χαρτούμενη που η τελευταία παρέμβαση ήταν ένα ποσό της τάξης των 900 εκατομμυρίων ευρώ και οι ασφαλιστικές παρεμβάσεις που υπήρχαν μέσα ήταν ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το μικρό ποσό, μικρό εισαγωγικά, αλλά συγκριτικά με αυτό που ακολούθησε, ήταν αυτό που είχαμε απόσταση από την έξοδο από το μνημόνιο, κλείνοντας η τέταρτη αξιολόγηση. Η χώρα θα έπαιρνε σε μια πιστολιπτική γραμμή στήριξης, η οικονομία έχει γυρίσει στην ανάπτυξη. Υπήρχε ήδη εδρεωμένη πλέον μια ταχεία τάση από την μάκρος ανεργίας και όλοι οι δημοσιονομικοί δείκτες πήγαιναν συνεχώς προς το καλύτερο. Και συνέχισε την κριτική ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε ακόμα? Δήλωσε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έδωσε ψεύτικες υποσχέσεις στο λαό και θύμισε κάτι το οποίο ο ίδιος έβλεπε στο Υπουργείο Εργασίας εκείνες τις ημέρες. Ότι δηλαδή υπήρχαν αφίσες του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγαν στον κόσμο να μην πληρώνει κανείς. Τα λάθη αυτά, λέει, πληρώνουμε σήμερα. Μας έκοψαν από το να νοικοκυρέψουμε τη χώρα. Διότι οι πολιτικές που ασκήθηκαν ή που δεν ασκήθηκαν, ή το σταμάτησμα ή το γκρέμισμα των μεταρρυθμίσεων έφερε ακριβώς αυτά τα αποτελέσματα. Ενώ όλα αυτά θα έπρεπε να τρέχουμε μια δυναμική τελείως διαφορετική. Είμαστε υπέρ της πλήρους, καλά αμοιβόμενης και ιδιωτικής εργασίας. Αυτή είναι η πρότασή μας, η θέση μας για την αγορά εργασίας. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και χωρίς θαύματα, γιατί δεν υπάρχουν θαύματα, αλλά με συγκεκριμένες πολιτικές. Θα πω παραδείγματος χάρη στο Υπουργείο Εργασίας, το πρόγραμμα Artemis, το οποίο είχε σχεδιαστεί και είχε αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα για την καταπολέμηση της αδύνατης εργασίας, σταμάτησε ψήφισε. Η άσκηση της πολιτικής που αφορούσε το κομμάτι της διαρθρωτικής αλλαγής, που μειώσαμε για πρώτη φορά 6 μονάδες, το μη μισθολογικό κόστος, το touch wage, το οποίο ουσιαστικά κινητροδοτούσε τον επιχειρηματία να είναι νόμιμο στην αγορά εργασίας, να μην υπάρχει παραβατικότητα στην αγορά εργασίας και να δημιουργεί και θέσεις απασχόλησης, αυτό δεν στράφει. Σε σχέση με τα εργασιακά, ήταν ξεκάθαρος. Είπε ότι περιμένει να δει που θα το πάει, μια και υπάρχει η δεύτερη αξιολόγηση πρώτων πυλών. Όμως μίλησε ακόμα και για το χρέος. Τι είπε ο κ. Βρούτσης? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ κάνουν την τρίχα τριχιά σε σχέση με το χρέος. Και εμείς, λέει, ως Νέα Δημοκρατία θέλουμε την απομείωση. Απομένει να το δούμε.